υποστηρίζουμε αυτό το δίκαιο αγώνα. Όμως πρέπει να πω ότι σας καλωσορίζουμε επίσης στη σέδρα τόπου εγκλήματος. Γιατί εδώ συντελέστηκε το έγκλημα να βγουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν εξαιτίας συγκεκριμένων πολιτικών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και των ελληνικών κυβερνήσεων δεν μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγική δραστηριότητα και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Και γι' αυτό το έγκλημα σέρνεται στα δικαστήρια χωρίς μάλιστα με την πρωτοφανή ενέργεια να μην υπάρχει καν το δικαίωμα της απολογίας που δεν έχει γίνει ούτε στις πιο σκοτεινές εποχές της ιστορίας αυτού του τόπου και πολύ περισσότερο ούτε για τα χειρότερα εγκλήματα. Όλοι είχαν το δικαίωμα της απολογίας. Δείχνει έναν αυταρχισμό από την πλευρά της κυβέρνησης και είναι και ένας από τους λόγους που μας δίνει δύναμη η συμμετοχή σας εδώ και η συμπαράστασή σας. Γιατί πρέπει να σταματήσει αυτός ο αυταρχικός κατήφορος η ποινικοποίηση των αγώνων, τα λεγόμενα αγροτοδικεία. Χιλιάδες αγρότες έχουν συρθεί στα δικαστήρια σαν εγκληματίες, με μόνο έγκλημά τους που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, στην ουσία καταλύεται, γιατί η κατηγορία είναι και για ηθική αυτουργία, ότι με δόλο, με φορτικότητα, με πειθό, με οτιδήποτε, καταγκάσαμε τα τρακτέρ να ανέβουν, δηλαδή τους συναλλήλους παίρνουν τα τρακτέρ στην πλατεία. Στην ουσία ποινικοποιείται το δικαίωμα του συνδικαλισμού, γιατί είμαστε εκλεγμένοι σε αγροτικούς συλλόγους και ομοσπονδίες και οι αποφάσεις μας είτε είναι αυτό μπλόκο, είτε μια κινητοποίηση, είτε συνέντευξη, είτε οτιδήποτε δραστηριότητα έχουμε, παίρνεται μέσα από γενικές συνελεύσεις με τη σύμφωνη γνώμη όλων και δεν χρειαζόμαστε πατρόνες για να μας βγάλουν στον δρόμο. Η κυβέρνηση έχει την πολιτική ευθύνη γιατί διατηρεί το νομικό αυτό οπλοστάσιο ώστε να βγαίνει η δικαιοσύνη και να μας ρίχνει καμπάνες ή να μας στέλνει στα δικαστήρια. Και αυτό πρέπει να καταργηθεί και πρέπει να σταματήσουν τα αγροτοδικεία με μια απόφαση της Βουλής. Έχει γίνει και στο παρελθόν και δεν πρέπει η κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της και να αποποιείται την πολιτική ευθύνη που έχει. Γιατί εδώ ήταν ο Τσίπρας το 2013 πάνω στα τρακτέρ που έλεγε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ τότε που μας έρχεται με τα ΜΑΤ είναι απαράδεκτη και ποινικοποιεί τον αγώνα και αυτοί μόλις άρθουν στην κυβέρνηση θα τα σβήσουν όλα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Προβλήματα επιβίωσης, κυριολεκτικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, της κυβέρνησης δηλαδή, το αγροτικό εισόδημα και το πτωτροφικό μειώθηκε 4,9% το 2018 σε μια περίοδο που υποτίθεται βγήκαμε από τα μνημόνια σύμφωνα με την κυβέρνηση και ότι ήρθε η ανάκαμψη. Και εμείς έχουμε μείωση του εισοδήματος και ζητάμε την αναπλήρωσή του για να μπορέσουμε να μην μας πάρουν και άλλα λεφτά από την τσέπη. Θεωρούμε πολιτική επιλογή της κυβέρνησης ότι στέκεται απέναντί μας και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Θα πω δύο βασικά παραδείγματα που τα καταλαβαίνουμε όλοι. Εδώ στην Ελλάδα ο αγρότης και ο πτωτρόφος αγοράζουν το πετρέλαιο 1,40 με 1,50 ευρώ το λίτρο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μέση τιμή του αγροτικού πετρελαίου είναι 60 λεπτά. Στον προϋπολογισμό τον Δεκέμβριο πριν ένα μήνα αυτή η κυβέρνηση ψήφισε, κονδύνει 1,100 δισεκατομμύρια και δίνει αφορολόγητο πετρέλαιο ή επιστροφή φόρου πετρελαίου στους εφοπλιστές, στους βιομήχανους, στους κλινικάρχες, στους ξενοδόχους και στις αεροπορικές εταιρείες. Και για τους αγρότες λέει ότι οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Με 1,5 ευρώ πετρέλαιο δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Τέλος, δεν υπάρχει άλλο αίτημα. Αφορολόγητο το πετρέλαιο όπως το παίρνουν τόσα χρόνια οι εφοπλιστές δεν το παίρνουν ποτέ οι αγρότες. Και το δεύτερο παράδειγμα αφορά ένα μεγάλο προϊόν του Θεσσαλικού κάμπου. Ο λεγόμενος λευκός χρυσός, το μπαμπάκι, που με χρηματιστηριακή τιμή, 57 λεπτά το κιλό, διεθνή χρηματιστηριακή τιμή, με ποιοτικά, εξαιρετικά χαρακτηριστικά για την φετινή χρονιά, πάνε να το αγοράσουν οι υποκιστές 47 λεπτά σχέτη ληστεία σε βάρος των παραγωγών και η κυβέρνηση μετά τη συνάντηση με την επαγγελματική ο υπουργός μας είπε ότι για μας το θέμα έκλεισε για φέτος, του χρόνου θα πάρουμε μέτρα. Δηλαδή με τις πλάτες της κυβέρνησης εσχροκερδούν σε βάρος των παραγωγών. Είναι σημαντικό να καταδικαστεί ομόφωνα από όλους
αλλά και από τα πολιτικά κόμματα κεντρικά και όχι με τοπικές ανακοινώσεις, κεντρικά, με δελτία τύπου, να καταδικαστεί αυτό που έγινε με τα δικαστήρια εδώ. Γιατί ανοίγει πολύ άσχημο προηγούμενο για τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο για τους αγρότες. Δηλαδή, τη μία μέρα βγήκαμε στον μπλόκο και την άλλη μέρα μας έστειλαν δικάσιμο. Στην ουσία είναι αυτόφορο, διαδικασία αυτοφόρου, αλλά δεν είχαν και το κουράγιο να έρθουν να μας συλλάβουν εδώ μέσα στον μπλόκο. Γιατί ξέραν τι θα γίνει. Αλλά είναι διαδικασία αυτοφόρου για ένα που δεν υπάρχει αδίκημα. Το να παλεύεις για τα δικαιώματά σου ενάντια σε αυτούς που τσακίζουν τη ζωή σου με την πολιτική τους δεν είναι αδίκημα, είναι υποχρέωσή μας. Και πρέπει να καταδικαστεί ομόφωνα από όλους τους φορείς. Το δεύτερο που θέλουμε να σας ζητήσουμε είναι η στήριξη στα αιτήματά μας. Είναι αιτήματα επιβίωσης κυριολεκτικά. Αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, βλέπετε, γιατί βλέπω και πολλούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ, τα βλέπετε στα χωριά σας. Και καφενεία κλείνουν και τα καφενεία άδεια είναι. Έχει ερημώσει η ύπαιθρος. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο στη Θεσσαλία τα επόμενα χρόνια, γιατί έρχεται και μια ΚΑΠ η οποία θα θερήσει κόσμο και κοσμάκι με τη μείωση των ενισχύσεων. Το τρίτο είναι, θέλουμε τη συμπαράστασή σας, γιατί αυτό έχει να κάνει και με το πρώτο, με τις δικαστικές διώξεις, στη μορφή του αγώνα. Γιατί η μορφή του αγώνα, αγαπητοί εκπρόσωποι των φορέων, καθορίζεται κάθε φορά από το αγροτικό κίνημα. Και πρέπει να είναι σεβαστή, γιατί τα αποφασίζουν οι ίδιοι αγρότες οι οποίοι βγαίνουν στον δρόμο. Κοιτάξτε να δείτε, και παραστάσεις κάνουμε, και συγκεντρώσεις κάνουμε, και περιοδίες κάνουμε, και συναντήσεις κάνουμε, και άλλες μορφές αγώνα κάνουμε. Είναι και η μορφή των μπλόκων, προωθημένη μεν, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να πιστεί και η ελληνική κοινωνία ότι δεν είναι οι αγρότες που σας ταλαιπωρούν με τα μπλόκα επειδή θα κατέσουν μια-δυο εβδομάδες στον δρόμο. Ότι είναι οι πολιτικές που μειώνουν μισθούς, μειώνουν συντάξεις, ακριβένουν τα μέσα και εφόδια, ακριβένουν τα τρόφιμα, ακριβένουν τα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι και όχι οι αγρότες που βγαίνουν στον δρόμο για λίγο διάστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι για αυτή τη συμμετοχή. Μας δίνει δύναμη, δείχνει, γιατί πήγα να κάνω και τον κοινωνικό αυτοματισμό, ότι ο ελληνικός λαός και οι φορείς του, και ιδιαίτερα εδώ στη Θεσσαλία, υπάρχει ένα αραγές μέτωπο υποστήριξης των δίκαιων αγροτικών αγώνων και με τη σημερινή δύναμη που μας δίνετε θα συνεχίσουμε και τις επόμενες ημέρες σε μια πορεία κλιμάκωσης ώστε να αναγκαστεί η κυβέρνηση κάτω από την πίεση και το συντονισμό μας σε πανελλαδικό επίπεδο να δώσει λύσεις, γιατί μόνο έτσι δεν έχει άλλο δρόμο. Θα δώσει λύσεις. Τέλος. Θα νικήσουμε. Γεια σας.